Πάμε να δούμε τώρα ειδικά τα θέματα της ε, Μέσης Ανατολής με έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ε, γιατί έχει υπηρετήσει όλα την ε, περιοχή της ε, στο Ισραήλ, γνωρίζει, τα αναλύει, διαβάζει, ξέρει ακριβώς ε, τι λέει όταν τα λέει, όταν μας κάνει τη χαρά και τη τιμή να βρίσκεται εδώ μαζί μας. Είναι ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιστούτου Στρατηγικών Μελετών, ο Στρατηγός Αναποστρατεία, ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, εγώ με χαρά το αποκρίνω. <laughs> <με> καλύτερο. <laughs> 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 ναι, εντάξει στρατηγέ, ήταν λάθο έκδοση αυτή που είπα. Ναι. Λοιπόν, ε, υπάρχουν δύο βασικέ ειδήσει αυτή την ώρα όπω τρέχουν στο, στη Μέση Ανατολή. Στην ευρύτερη περιοχή πλέον τη Μέση Ανατολή, γιατί η Σαουδική Αραβία δεν τη λέει κανεί και Μέση Ανατολή, με την στενή έννοια. Ναι, έτσι. Ναι. Είναι η επίσκεψη Μπλίνκεν και οι αναφορέ από το λευκό οίκο ότι εάν και εφόσον τα βρείτε με του Ισραήλ, εμεί ω Αμερικανοί εγγυόμαστε την ασφάλειά σα. Άρα επιχείρησε αναβίωση των συμφωνιών του Αβραάμ. Εκεί που είχαν τελειώσει, ξανά στο, στο προσκήνιο. Και το άλλο είναι ότι ο Νετανιάχου, ενώ πιέζεται από παντού, μόνο από μένα και εσά δεν έχει πιεστεί μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν τον έχετε πιέσει εσεί ε, ε, ειλικρινά, δείχνει αμετακίνητο. Θα μπω. Είτε μου αφήσετε τους ομοίρους, είτε δεν τους αφήσετε τους ομοίρους. Τι ακριβώ συμβαίνει η στρατηγία, Γιατί εγώ προ, προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται και δεν, 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 δεν το χωράει ο νου μου αυτό το πράγμα που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ε, πρέπει να μπείτε στο μεντάλιτι των ανθρώπων Σωστό αυτών. Αυτό είναι αυτό. Για να καταλάβετε, εγώ τον 19ο του συνάντησα μια φορά όταν ήμουν ακόμη του Άμυνα κάτω και μάλιστα του είπα ότι τον πόλεμο του Γιώργου Κιπούρ το διδασκόμαστε και στη στρατηγική σχολή Βελπίνων. Και ξεπλάγει και μα λέει: Κοιτάξτε, λέει στην στρατηγική ακαδημία τη Ελλάδο, λέει, διδάσκεται ο πόλεμο του Γιώργου Κιπούρ. Γιατί, διότι μην ξεχνάτε ότι ο Ντανιάχου ήταν αυτό ο οποίο πέρασε την μεραρχία του απέναντι από, τα στενά, από τη διόρυγα του Σουέζ και απέκοψε την πρώτη Αιγυπτική στρατιά και έγιξε ο πόλεμο. Mm -hmm. Λοιπόν, και θεωρείται ήρωα σε αυτό. Ε, λοιπόν, α το πάρουμε για το, το πρώτο, για τη συμφωνία του Αβραάμ, και μετά να πούμε για το, αυτό που λέει ο, ο Μπίμπι Νετανιάχου. Ε, η συμφωνία του Αβραάμ ήταν η αιτία που άρχισε, που έγινε η, η 7η ε, Οκτωβρίου. Και γιατί. Διότι σύμφωνα με όλες τις αποκαλύψεις που έχουμε μάθει μέχρι τώρα και όσο περνάει ο καιρός θα μαθαίνουμε περισσότερα, ε, το Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία ήταν έτοιμα να την υπογράψουν. Αν υπέγραφε η Σαουδική Αραβία την συμφωνία του, του Αβραάμ, θα είχαν τελειώσει όλα στην περιοχή εκεί, διότι όλα τα υπόλοιπα κράτη ε, θα ακολουθούσαν το παράδειγμα της Σαουδικής Αραβίας. Σαουδική Αραβία και ε, Αίγυπτος είναι οι δύο ηγεμονεύωσες, να το πούμε, δυνάμεις σε όλη την περιοχή και όλη, ε, όλα τα αραβικά κράτη θα, θα τους ακολουθούσαν. Ε, δεν έγινε αυτό. Φτάσαμε τώρα σε 7 μήνες πολέμου. Βλέπουν ότι ε, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και πολύ καλά κάνουν όλοι και πιέζουν να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Ε, εκεί ρίχνουν νερό να σβήσει φωτιά. Στην Ουκρανία ρίχνουν βενζίνη για να φωτώσει για... περισσότερο. Yeah. Θα πούμε αυτά, Το δηλαδή, έχουμε, είναι ναι. απαράδεκτο. Στρατηγέ, όμως άρα, και. Ναι, παρακαλώ. Άρα, παρακαλώ. άρα εδώ θέλουν να προχωρήσει. Γιατί, διότι υπάρχουν σχέδια με, οικονομικ... με οικονομικού διαδρόμου κλπ. Όλα πίσω είναι τα οικονομικά, η ενέργεια. Δηλαδή, ο διάδρομο από την Ινδία, τη Κίνα, η Αμερική ενδιαφέρεται για όλα αυτά, διότι χωρί τη Μέση Ανατολή η παγκόσμια οικονομία καταραίει. Λοιπόν, και επίσης από τη Μέση Ανατολή θα περάσουν ε, όλες πρώτε οι ε, πρώτες ή ε, τα προϊόντα ε, φυσικό αέριο προς την Ευρώπη και προς τις χώρες της από Ανατολή. Άρα λοιπόν είναι το κομβικό σημείο και πρέπει να ειρηνεύσει. Υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση που δεν ξέρω αν θα την ασπαστείτε έτσι όπως θα σας τη μεταφέρω. Η συμφωνία του Αβράμου ήταν έργο Τραμπ. Ναι. Ήταν έργο των Ρεπουμπλικανών. Ε, ουσιαστικά φαινόταν όλο το προηγούμενο διάστημα ως να μην την ήθελαν οι δημοκρατικοί και ο Biden. Δεν είναι τώρα μια στροφή 180 μοιρών και μάλιστα παραμονές των εκλογών αυτό που λέει από τη μια πλευρά ο Μπλίνγκεν που πηγαίνει εκεί με αυτή τη συμφωνία Άντε παιδιά 7η φορά Ναι να την ξαναβάλουμε μπροστά και απ' την άλλη ο ίδιος ο Λευκός Ζήκος Υπο... Βρείτε τα με το Ισραήλ, δεν ξέρω αν θα υπογράψετε τι θα κάνετε, βρείτε τα και μετά εγώ είμαι εδώ. Δεν θα έχετε κανένα πονοκέφαλο. Την ασφάλειά σα εγώ. Η ασφάλεια του... 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 της Σαουδική Αραβία από ποιον, από το Ιράν, ε, Από το Ιράν. Το οποίο θα είναι εκτό παιγνίου πλέον. Ε, και γι' αυτό ήταν και ο λόγο που λέγαμε προηγουμένω που το Ιράν παρακίνησε τι proxy power που ελέγχει αυτά που συμμετέχουν στον πόλεμο. Να κάνουν αυτή την, την ενέργεια. Δηλαδή να επιτεθούν εναντίον του Ισραήλ και να γενικευτεί κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση, ευτυχώ χωρί να πάρει μεγάλη έκταση. Mm. Όλοι φοβόμασταν, μήπω μπει που σπάρχει διάχυση στο πολέμου, σωστό, να βγουν έχεις κλπ. και λοιπά. Οι χούθοι ελέγχονται μέχρι ένα σημείο και λοιπά, δεν είναι τόσο απειλητικοί. Το, οι χεσμολάχοι όμως είναι πολύ απειλητικοί, δηλαδή ε, μιλάμε ότι έχουν... λένε ότι υπάρχουν 150.000 πύραυλοι. Εγώ σας λέω και 70.000 πύραυλοι να υπάρχουν <laughs> και <laughs> 50.000 <laughs> 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 πύραυλοι να υπάρχουν. Είναι τεράστιο το, 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 αυτό. Ε, και μάλιστα ε, είναι και υψηλή ακρίβεια και μεγάλη εμβέλεια. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλος κίνδυνος. Το Ιράν απέδειξε ότι έχετε τις πυραυλικές δυνατότητε. Μπορεί να Χτυπήσει οποιαδήποτε περιοχή στη Μέση Ανατολή. Βέβαια και η απάντηση του Ισραήλ δεν τα είπαμε αυτά την προηγούμενη φορά που είχα έρθει, δεν είχε γίνει αυτά. Το Ισραήλ το χτύπημα που έκανε ήταν δεν ήθελε να διαχυθεί ο πόλεμο και να συνεχιστεί, λοιπόν. αλλά το χτύπημά του, και δεν το λέει κανένα, ήταν ακριβία και στοχευμένο σε τέτοιο σημείο που να περάσει μηνύματα. Χτύπησε στην Ατάν το αντιαεροπορικό σύστημα που ήταν S300, κατέστρεψε το, το ραντάρ που ήταν η καρδιά του συστήματος και μερικέ εκτοξευτέ. Και είτε έστειλε το μήνυμα στο Ιράν και λέει: Κοιτάξτε, εγώ Στη... Θα σα βρω όπου και να είστε. Θα σα χτυπήσω όπου και να. Τη... Θα περάσουν. Από, και... από την τρύπα τη της... Και ναι. μάλιστα έγινε ένα χτύπημα το οποίο ήταν μοναδικό. Στείλανε βαλιστικό πυρεύμα από F-35. Μάλλον ή από τη Συρία, από το Ιράκ. αυτό δεν τα πήρε κανένα σύνδεση. Έφυγε ο πύραυλο επάνω και ήρθε και χτύπησε χωρί να βαρέσει ένα γυρμό, χωρί τίποτα. Λοιπόν, πριν πάμε στο ουκρανικό, γιατί και εκεί, και το είπατε πάρα πολύ σωστά, στο ένα ρίχνουν νερό, νερό για να βενζίνη. Όχι λάδι, βενζίνη στη φωτιά, να ανάψει περισσότερο. Σα ανισχύει αυτή η δήλωση του Νετανιάχου με το έναν ή με τον άλλο τρόπο, Όχι, εγώ για... θα μπω μέσα. Για μένα είναι δεδομένο. Δεδομένη, δεδομένη αυτό. έτσι. Και μάλιστα το προχώρησε, γιατί στην αρχή λέγαμε θα, για να τελειώσει ο πόλεμο πρέπει να επιτύχουμε του σκοπού του πολέμου. Mm. Ποιοι ήταν οι σκοποί του πολέμου, το έχουμε πει, ήταν Τα... να εξαλείψουν τη Χαμά, να απελευθερώσουν του Ομήρου κλπ. Δεν φαίνεται να μιλάτε πολύ στο. για του Ομήρου. Τώρα είπε το εξή, ότι δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε του σκοπού του πο... το πολέμου. Λοιπόν, ε, εμά μα ενδιαφέρει πλέον να τελειώσουμε τη Χαμά. Άρα λοιπόν. Ε, δίνει αυτή τη δυνατότητα στη Χαμά και μάλιστα η συμφωνία είναι από 20 έω 33 ομήρου και είπε το εξή Ντανιάχου: Μία μέρα ε, εκεχηρίας για έναν για όμερο. όμερο ναι. Για κάθε όμερο. Που σημαίνει αν απελευθερώσουν 33 ομήρου θα... πάνω από ένα μήνα εκεχηρία. Ε, και μάλιστα υποσχεθήκανε να απελευθερώσουν και πάνω από 900 Παλαιστίνιου που έχουν στι φυλακέ. Δηλαδή ε, είναι. Υπερβολικά ευνοϊκή η συμφωνία αυτή, αλλά ε, τα βλέπουμε εμεί. Δεν τα βλέπει έτσι ο Χαμά. Ο Σινουάρ δεν τα βλέπει έτσι. Ψωστό. Ξέρει ότι έχει τον τζόκερ στα χέρια του. Ποιοι είναι οι όμοιροι. Διότι κάθε μέρα στο Τελαβί, στο Ιερουσαλήμ και σε άλλε πόλει έχουμε διαμαρτυρίε. Και σήμερα, η τελευταία μέρα του Πάσχα, δε... σήμερα τελειώνει το Πάσχα ναι, με την το Το εβραϊκό Πάσχα με το γεύμα που έγινε το μεσημέρι. Ε, για να θυμόμαστε κι εμεί, χριστιανοί, ήρθε ο Χριστό την Κυριακή των Βαΐων για να κάνει το Πάσχα στι... Στι... Α, στη Ιερουσαλήμ και τον υποδεχτήκανε με... Λοιπόν, ε, δεν θα σταματήσει ο πόλεμος, φαντάζομαι ότι θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, α, πάμε όμως στο, στο, άλλο μέτωπο, γιατί εδώ υπάρχουν, δεν ξέρω αν είναι σωστό ο όρος, ενδεχομένως νέες συνθήκες από τη στιγμή που ψηφίστηκε η βοήθεια. Ε, κάποιοι λένε ο Στόλτεμπερκ είναι για μια ακόμα φορά στο, στο Κίεβο, συναντήθηκε με τον Ζελένσκι, ότι πρέπει να καταλάβουν οι Ρώσοι, είπε ότι εμεί δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι, θα απαντήσουμε και το καθεξής. Υπάρχει μια επιθετικότητα από, το, από, τη Ρωσία το τελευταίο διάστημα. Προσπαθούν να προλάβουν οι Ρώσοι τη βοήθεια να κερδίσουν ό,τι κερδίζετε τώρα. Τι ακριβώ μπορεί να συμβαίνει αυτό, Όχι. Η βοήθεια, θα σα πω, τι βοήθεια θα πάει. Να πούμε, να... Έχω γράψει τα νούμερα και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Το 80% τη βοήθεια αυτή θα μείνει στην Αμερική. Το 20% θα πάει. Πόσα είναι 61 δισεκατομμύρια. Προσέξτε, από αυτά 23 δισεκατομμύρια θα πάνε να πληρώσουν λέει, τον οπλισμό που δόθηκε, τα περιοχικά που δόθηκαν αυτέ τι ημέρε. Δηλαδή, παρόλο που δεν είχε ψηφιστεί, δίνανε οι Αμερικάνοι έτσι για να μην έχουν ψευδεστήσει. Ναι. Το δεύτερο, 14 δισεκατομμύρια θα δοθεί στην πολεμική βιομηχανία για τα καινούργια οπλικά συστήματα. Ε. Είπαμε 23 και 14. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Πάνω από τα ε, μισά ήδη έχουμε φτάσει. Ε, Βεβαίω, 11 δισεκατομμύρια θα διατεθούν λέει, για υποστήριξη Αμερικανικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Τι σα λέει αυτό εσά, <laughs> <laughs> Πολλά και όλα. Θα έλεγα όλα. Δηλαδή λοιπόν, τα δίνουν και τα ξαναπαίρνουν πάλι πίσω. Τα δίνουν είναι για να υποστηρίξουν, ξέρω εγώ, αμερικανικέ δυνάμει που είναι στην Ευρώπη, ναι. που είναι σύμβουλοι που είναι μέσα στην Ουκρανία, διάφορα άλλα πράγματα. Ενδεχομένω και επιχειρήσει οι, οι οποίε θα λειτουργήσουν και για την οικοδόμηση ναι, ναι. τη Ουκρανία. Όχι, όχι ακόμα. Όχι, όχι, ακόμα. όχι ακόμα σε αυτά. Λοιπόν, και 8 μόνο δισεκατομμύρια θα πάνε για μισθού συντάξει μέσα στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι. Και να δίνουν εντολή τώρα, δεν θα έφτανε μέχρι τέλο του έτου η βοήθεια που έχει ανάγκη η Ουκρανία. Ναι. Και το λέει ο ίδιο ο Ζελέσικη αυτό το πράγμα. Λέει, και μάλιστα ε, επέπληξε, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο, τη Δύση η παρουσία του Στόλντεμπεργκ. Πέρνει θάρρο, άμα είναι διπλώτα, του Στόλντεμπεργκ, και λέει ότι δεν βοηθάτε αρκετά. Και ε, πέμπτη σκητάλει ο Στόλντεμπεργκ και λέει, επέκρινε και αυτό στι συμμαχικέ χώρε, λέει δεν δίνει τόσο πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει και η κόπωση του πολέμου. Άρα λοιπόν η, συμφωνή, η, ε, η βοήθεια αυτή δεν θα μεταβάλει καθόλου το αποτέλεσμα στο πεδίο των επιχειρήσεων. Και ερχόμαστε εδώ. Τι κάνουν οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι ασκούν μια απίεση σε ένα όλο το μέτωπο περίπου των 1500 χιλιόμετρων που υπάρχει. Ασκούν μια πίεση και αρχίζουν σιγά σιγά και εξαλείφουν τις αμυντικές γραμμές των Ουκρανών. Ήδη έχουν, σε πολλά σημεία έχουν εξαλείψει και τη δεύτερη αμυντική γραμμή. Οπότε μένει η τρίτη και η τελευταία που σημαίνει Κατάρρεψη μετά από Ποιο είναι όμω ο απότερο, ποιο είναι ο στόχο. όταν, όταν περνά τη μία αμυντική, περνά τη δεύτερη αμυντική, σου μένει μία τρίτη, πρέπει να υπάρχει ένα στόχο. Πού ναι. θέλουν να φτάσουν. Ο στόχο είναι να αυθύρουν τι ουκρανικέ δυνάμει, mm. ούτω ώστε όταν τέλη Μαου, Ιούνιο, κάπου εκεί Ιούνιο, μπρο-πίσω εκεί θα γίνουν η οι... Η γενική επίθεση των Ρώσων. Εκεί λοιπόν θέλουν να μην συναντήσουν ισχυρέ αντιστάσει, να διασπάσουν τι γραμμέ και να πάνε εκεί που θέλουν. Πού θέλουν να πάνε, λένε ότι. Με αυτό είναι το κομμάτι. Είναι το Χάρκοβο, λέει θα το πάρουν. Από ναι. διάφορε αναλύσει κλπ. που λένε, γιατί βλέπουμε και τι επιχειρήσει. Και βλέπουμε ότι ε, λέγανε ότι. Το ε, Οδυσσό θα πάνε κλπ. Ναι, θα χτυπήσουν και Νικολάευσε λίγο και θα... για να πάνε στην Οδυσσό. Άρα, λοιπόν... Εδώ όμω υπάρχει το ερώτημα στρατηγία, γιατί αυτέ τι πόλει όλε τι επιχείρησαν να τι πάρουν και δεν τα κατάφεραν, ειδικά τον Νικολάεφ. Ναι. Επιχείρησαν, ε... φτάσαν και μάλιστα υπήρξε η, αντε... η, Ουκρανική αντεπίθεση. Δεν ξέρω αν ήταν ακριβώ αντεπίθεση ή όχι, αλλά πέρασαν τον, Δνύπερο, το Δνήπερο. Κα... Το πέρασαν από κάτω. Διήπερο, ακριβώς. Για να κάνουν... Στη Χερσόνα. Στη Χερσόνα, στη Χερσόνα. Γιατί τώρα μπορούν, λόγω τη κόποση των Ουκρανών, λόγω. Ε, λόγω... Ε, το, άμα διαβάσει το και... τι λένε οι ίδιοι Ουκρανοί, ναι? στρατιωτικοί κλπ. Δηλαδή, ο αξιόμαχο στρατό που είχαμε πριν δεν υπάρχει πλέον. Ε, μιλάμε για τρομακτικέ απώλειε. Mm. Ε, αυτοί που έχουν συμπληρώσει τι Ουκρανικές Ένοπλε Δυνάμει, δυστυχώ είναι. Ε, για τι Ένοπλε Δυνάμει τη Ουκρανία, είναι έφεδροι οι οποίοι δεν έχουν Βασική εκπαίδε, μεγά, δηλαδή πολύ καλή δεν έχουν πολεμική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να γίνονται εύκολο στόχο στα ρωσικά πυρά. Ήδη αναφέρανε οι Ρώσοι, αν είναι αληθέ αυτό, το λέμε με κάποια επιφύλαξη, ότι την τελευταία εβδομάδα οι Ουκρανοί είχαν 8.000 απόλυε. Τι σημαίνει απώλειε, το έχουμε ξαναπεί. Και νεκροί και τραυματίε. 8.000 απώλειε, πάνω από 1.000 την ημέρα. Είναι, ναι, είναι τεράστιο, νούμερο. Σωστό, σωστό. Είναι τεράστιο νούμερο. Σωστό. Άρα λοιπόν, τι έχει μείνει. Έχουν μείνει έφεδροι δεν μπορούν να επιστρατεύσουν άλλου. Ε, οι ηλικίε αυτέ που θα μπορούσαν να είχαν επιστρατεύσει μέχρι 400, 500 είναι στο εξωτερικό. Έχουν κατεβάσει και το όριο πλέον, και έτσι. Έχουν ανεβάσει το όριο. Έχουν, ναι, ναι, έχουν, ναι, το έχουν ανεβάσει, έχουν ανεβάσει ναι, το όριο. Θα φτάσουν στα 60 ναι, ναι. τώρα κλπ. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, παίρνουν και γυναίκε. Αυτά όμω, κύριε Καλέτσο, είναι πραγματικά μια α, καταστροφή για την Ουκρανία. Διότι ε, ένα έφεδρος... Ένα επίστρατο θέλει μήνε εκπαίδευση για να μπορεί να τον βάλει σε πολεμικέ επιθέσει. Και εδώ βλέπω, ε, έχω σημειώσει, λέει ο Μερσχάιμερ, έτσι δεν είναι αυτό. Λέει ο Μερσχάιμερ, η Ουκρανία είναι το λάθο τη Δύση. Η Δύση έκανε λάθο, λέει, γιατί έχει ιτηθεί πλέον η Δύση. Και βγαίνει και ο Τζέφρι Σάξ, άλλο καθηγητή, και λέει, Ο Μπάιντεν κατέστρεψε την Ουκρανία. Τα λένε οι Αμερικανοί, δεν τα λέω εγώ αυτά. Λοιπόν, άρα η κατάσταση είναι ότι δυστυχώ η Ουκρανία μια χώρα έχει καταστραφεί λόγω της άφροντας πολιτικής των ΗΠΑ και της, ε, θα έλεγα, ε, και της άθλιας ηγεσία της Ουκρανίας που κατέστησε το λαό της. Οι Αμερικανοί ε, με αυτή την πολιτική που θέλανε ε, το, λέει, το λέει το αυτό που είπε ο πρόεδρος της Γερωσίας, που, στον πρώτο χρόνο του πολέμου που λέει είναι μια καλή συμφωνία που έχουμε κάνει λέει. δηλαδή χωρίς με ε, σπαταλώντας ένα μέρος του ε, του ομιτικού μα προπολογισμού. Λοιπόν, εξυπηρετούμε τα συμφέροντά μα χωρί να σκοτώνεται ούτε ένα στρατιώτη Αμερικανό. Πόσο κοινικό ακούγεται αυτό. Δηλαδή, υπερβολικά, υπερβολικά κοινικό, αλλά υπερβολικά. είναι προθέσο Αυτό είναι αληθέ. Ο πρόεδρο τη Γερουσία το είπε αυτό. Λοιπόν, και φαίνεται ότι αυτή η αντίληψη των Αμερικανών έχει πέσει έξω. Γιατί δεν εξασθένει η Ρωσία και όχι μόνο αυτό, έχουμε και γεωπολιτικέ εξελίξει ε, τελείω ε, διαφορετικέ από ό,τι πριν και μάλιστα ει βάρο τη Δύση. Δηλαδή. Ε, με αυτή την ε, επιλογή των Αμερικανών δημιουργείται μια hyper power, μια υπερδύναμη Ρωσίας και Κίνας ενώ πριν δεν είχαν καλές σχέσεις και μπαίνουν μέσα σε αυτό το γιγαντιαίο σχηματισμό μπαίνει η Ινδία, μπαίνουν και άλλες δυνάμεις με αποτέλεσμα αυτή να είναι ανώτερη της Δύσης γιατί είναι ανώτερη, το έχουμε ξαναπεί και πάλι, ε, ανθρωπολογικά ο στρατιωτικά και οικονομικά. Συμφές. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι αντί να επιτύχουν το σκοπό τους οι Αμερικάνοι επέτυχαν το εντελώς αντίθετο και να σας πω και κάτι αν τελειώσει ο πόλεμος με ήττα της Δύσης που έτσι φαίνεται ότι θα γίνει με ήττα της Δύσης δεν θα είναι όπως το Αφγανιστάν που ήταν μια ντροπιαστική αποχώρηση των Αμερικανών. Εδώ θα έχουμε άλλες εξελίξεις. Πρώτον θα υπάρχει ε, αυτός ο φόβος της Δύσης. Η Ρωσία θα πάει προς την Κίνα και θα αντιμετωπίζει από εδώ και πέρα την Ευρώπη σαν μια εχθρική κατάσταση, μια εχθρική περιοχή. Και όχι σε μια περιοχή που ήθελε να ενταχθεί πριν η Ρωσία. Και αυτό είναι το μεγάλο κακό. Και... Στρατιέ, ξέρετε, θέλω θέλετε, θέλετε, να σας ρωτήσω κλείνοντας. Ε, τρεις μήνες νατοϊκών βαμβαρισμών το 99 στην ε, τότε Ιγκοσλαβία... Ε, δεν είναι και ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Η Σερβία για να σταθεί στα πόδια τη έχουν περάσει 25 χρόνια και ακόμα δεν έχει σταθεί στα πόδια τη. Και οικονομικά και πολιτικά ενδεχομένω. Με δύο χρόνια και πόλεμο στην Ουκρανία, όταν τελειώσει με το καλό ο πόλεμο, θα μιλάμε για Ουκρανία ή θα μιλάμε για κάτι άλλο. Θα μιλάμε για το, την απομείνουσα Ουκρανία. Δεν θέλω να μπω σε σενάρια, έχω δει πολλέ χάρτε κλπ. Την τριχοτομούν την Ουκρανία, τη διχοτομούν, την, την ε, βάζουν πολλέ περιοχέ να φεύγουν, να πάνε προ Πολωνία, προ. Α, δηλαδή ε, αυτό παίζει το σενάριο. Δηλαδή. Δεν είναι συνεχώς... μόνο αυτά που έχουν πάρει οι Ρώσοι, όχι, 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 αλλά υπάρχουν και άλλε χώρε οι οποίε θέλουν. Δηλαδή, στο πίσω μέρο του μυαλού των Πολωνών είναι η Γαλλικία, η Δυτική Ουκρανία, η οποία του ανήκει μέχρι τον Το, το Λβίβι δηλαδή. ουσιαστικά έτσι. Λύβι, όλο το Λβίβι, η περιφέρεια όλων των Λβίβι είναι μεγάλη περιοχή. Εκεί. Τεράστια είναι, περιοχή. Αυτό, ξέρετε, αυτά είναι τα εγκλήματα που κάνανε ε, οι Σοβιετικοί και ο Λένιν, αλλά ιδιαίτερα ο Στάλιν, που χώρισε διάφορε περιοχέ. Αυτό που έγινε στον Αγκόνο Καραμπάχ ναι. και λοιπά. Αυτά πληρώνουν τώρα δηλαδή, αυτά τα κράτη. Ε, η ανεπομένωσα λοιπόν Ουκρανία θα είναι μια χώρα η οποία δεν θα είναι βιώσιμη. Καταχρεωμένη. Καταχρεωμένη δεν το Καταχρεωμένη και κατα... κατεστραμμένη. Λοιπόν, οι ήδη οι μεγάλες εταιρείε παίρνουν θέση πλέον τι θα κάνουν. Και ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, το έδαφος της Ουκρανίας έχει πουληθεί στις μεγάλες εταιρείε. Και λέω το έδαφος γιατί έχουν ένα εφορότατο έδαφος, το οποίο ό,τι και να σπίλεις βάλουν... Και πρώτε σύλλες πολλές. Και πρώτε σύλλες πολλές από κάτω. Αυτό το έχουν αγοράσει Goldman Sachs, Black Rocks και λοιπάσουν. Δηλαδή και αυτά τα έχουν πει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά δεν δεν έχουν ακουστεί, σωστό. Λοιπόν, στρατηγέ, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για, τη συζήτηση. Καλωσύνη σας που Άγιες Μέρες, Μεγάλη Τρίτη, σήμερα ήρθατε. Αφήσατε ενδεχομένως κάποιες ασχολίες μπορεί να είχατε, προετοιμασία. Με χαρά έρχομαι εδώ γιατί έχουμε μια καλή συζήτηση. Ευχόμαστε να σταματήσουν να ρίχνουν βενζίνη στην Ουκρανία. Μακάρι, μακάρι. Να σταματήσει και βλέπω ότι υπάρχουν και αμερικανικές φεμινές, αλλά και ηγέτες που παροτρύνουν την ουκρανική ηγεσία να, Κάνε κράτη. να κάνει κράτη, δηλαδή ξεχάστε τα σχέδια που είχατε για πλήρη απελευθέρωση, γιατί δεν, δεν είναι ε, δυνατά αυτά, δεν είναι εφικτά πλέον. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ανάσταση. Καλή ανάσταση και καλό Πάσχα και ειρήνη στον κόσμο. Και, και στι δύο περιοχέ αυτέ, ειρήνη. Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτη τι ειδοποιήσει για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σα ευχαριστούμε θερμό για την υποστήριξη.